Θέσεις, αντιθέσεις, ενότητα δεύτερη. Λοιπόν, Ηλία. Μετά τα τοπικά, στα υπερπολιτικά. Να έρθουμε στον απόϊχο της ομιλίας και της συνέντευξης. Πολιτικο-οικονομικά, που είναι, μας χαίνε όλους. Οικονομικά. Πολιτικο-οικονομικά. Ωραία. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει στην προσέγγιση αυτών των θεμάτων ο καθηγητής του Δημοκρίτιου, ο κύριος Χάρης Βλάθος, τον οποίο ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι που σας βλέπω. Και εμείς, και εμείς. Λοιπόν, είναι η πρώτη συζήτηση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Είμαι σίγουρος που περάσατε, ξεκουραστήκατε και γεμίσατε μπαταρίες. Απλώς ξεκουραστήκαμε, διότι ο χειμώνας που έρχεται είναι ιδιαίτερα επιθετικός. Μεταξύ των υπολείπων ξεκινάω και ένα καινούριο βιβλίο μέσα στα μαθήματα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ζόρικα η περίοδος που έρχεται μπροστά. Βέβαια. Άλλωστε, το ζόρικος χειμώνας το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Το λέμε και εμείς κάπως. Το λέμε όλοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Ηλία. Ζόρικος χειμώνας λόγω ενεργειακού κόστους. Ναι. Ε? Και όχι μόνο, και ελληνοτουρκικών και τα λοιπά. Εγώ είδα μια σειρά από επιδόματα, κακό, δώρα, αυτό, χρήμα, 21 διαφορετικές παρεμβάσεις για να μην νιώσουμε άσχημο χειμώνα. Κακό δεν είναι, καλό είναι. Νιώσαμε καλό. Δεν νιώσαμε κακό. Κακό θα ήταν να βλέπαμε αυξήσεις φορολογίας. Και μην ξεχνάμε τις περιόδους, δεν είναι και πολύ μακρινές, που βιώναμε αυτά τα πραγματικά κακά. Με αυξήσεις επιβαρύνσεων, φορολογίας και βέβαια και άλλων κινδύνων. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά το 2015 για να το ξεχνάμε. Ναι. Ούτε καλοκαίρι, έτσι, εκείνης της εποχής. Κοντά μας είναι, ευτυχώς. Ευτυχώς κάναμε βήματα απομάκρυνσης από το γκρεμό. Αλλά βρισκόμαστε σε μία όντως δύσκολη περίοδο. Μία πολύ δύσκολη περίοδο, αγαπητοί μου. Όχι μόνο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Δείχνει όμως ότι έχουμε μία οικονομία που παραδόξως και εκ Θεού ορμόμενη, θα έλεγα, γιατί ξέρετε, όλη η Ευρώπη είναι σε ύφεση και εμείς παρουσιάζουμε ανάπτυξη, ας πούμε. Ένα 7,5% είδα. Το τρίτο. Έτσι, ναι, που εντάξει, το βοηθάει ο τουρισμός, βοηθάει το ένα, βοηθάει το άλλο, βοηθάει το ότι έχουμε μια καλύτερη επαφή με τα ενεργειακά, δηλαδή δεν είμαστε τόσο πολύ εξαρτημένοι από αυτή τη συμφορά, ας πούμε, και τέλος, που έχει προκύψει. Δεν ξέρω, ας πούμε, αυτή την έννοια του δύσκολου χειμώνα, εγώ τη βλέπω ως μία πρόκληση προς τους Έλληνες, δηλαδή να αντέξουμε άλλον ένα κακό χειμώνα. Ναι. Καταρχήν όλα όσα λέτε σωστά είναι, αλλά για να τα δούμε έτσι κάπως πιο σφαιρικά. Η ελληνική οικονομία απέδειξε μέσα στην πολυετή της κρίση ότι αντοχές έχει. Και αρκετά πράγματα διορθώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια των μνημονίων. Πολλά από τα στοιχεία που τα μνημόνια επέβαλαν δεν ήταν αρνητικά. Βοήθησαν. Και βέβαια τα αποτελέσματα τα θετικά τα προλάβαμε να τα δούμε και με την προηγούμενη κυβέρνηση τα τελευταία 2 χρόνια της, όταν άρχισε με συνέπεια πλέον να υλοποιεί τις μνημονιακές κατευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η οικονομία μας άρχισε να ξανασηκώνεται σιγά σιγά στα πόδια της από το 2017 και 2018. Έτσι. Η τριετία που πέρασε, παρότι ήταν πάρα πολύ μαζεμένες οι κρίσεις η μία μετά την άλλη, σημαδεύτηκε και από πολύ σωστές κινήσεις από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Δηλαδή η βαθμιαία μείωση των φορολογικών συντελεστών έδωσε ανάσες και βοήθησε τα πορτοφόλια, να το πω έτσι, τα διαθέσιμα εισοδήματα των Ελλήνων να αυξηθούν και να τονώσουν τη ζήτηση. Αυτή τη ζήτηση βέβαια τη χαλάει ο πληθωρισμός τώρα. Αυτό είναι το κακό. Ναι, εγώ λέω και την προηγούμενη τριετία θα φτάσω και στα πρόσφατα. Δίκιο. Ναι, θα φτάσω στα πρόσφατα. Βέβαια, αυτό που μας είχε ζωρίσει πάρα πολύ τα προηγούμενα 2 χρόνια μέσα στην πανδημία ήταν το γεγονός ότι, να το πω σε όρους μπασκετικούς, ο ψηλός μας ήταν τραυματίας. Και ποιος είναι ο ψηλός της ελληνικής οικονομίας? Ο τουρισμός. Τώρα όμως ο ψηλός της ελληνικής οικονομίας είναι σε καλή κατάσταση. 19 δις, 18 με 19 δις έσοδα. Μπράβο.
και μάλιστα με μια τάση διεύρυνσης της τουριστικής περίοδου, πράγμα το οποίο αφήνει και θετική υποθήκη και για το μέλλον. Πρέπει να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα. Παρότι έχουμε την αίσθηση ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει φτάσει στην κορυφή της ανάπτυξής του, εγώ διαφωνώ βαθύτατα, βρισκόμαστε στα πρώτα και μόνο βήματα της πραγματικής ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και να κερδίσουμε από την ανάπτυξη του τουρισμού μας, ο οποίος μπορεί να γίνεται συνεχώς όλο και καλύτερης ποιότητας, όλο και υψηλότερης προσθέμενης αξίας και πιο ζουμερής κερδοφορίας, έτσι ώστε να δίνει και καλύτερους μισθούς. Αυτό βέβαια, εδώ ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί σχετίζεται με το σχεδιασμό, με τις υποδομές, με τι τουρισμό και τι τουρίστες θέλουμε να προσελκύσουμε. Είναι μια σύνθετη συζήτηση, έτσι, και πολύ παραγωγική. Ξέρετε, παρόλα αυτά όμως, θα μου επιτρέψετε, εγώ κάνω πάντα τον κακό εδώ πέρα μεταξύ μας. Ο Σπύρος είναι ο καλύτερος. Και εγώ αυτό το ρόλο συνήθως προτιμώ. Ναι. Μιλάμε για 19 δις. Ναι. Για 19 δις έσοδα, θα δούμε τι θα ανακοινώσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, 18 με 19. Παρόλα αυτά, αυτό είναι μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδος και για τα νούμερα της κυβέρνησης. Σωστό. Διότι στην αγορά, ξέρετε, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Ναι. Γιατί το λέτε? Και το εννοώ αυτό ως παραγωγή. Ναι, μεν παρήχθη αυτό αυτό το έσοδο. Το έσοδο, σωστό. Δεν παρήχθη ο αντίστοιχος πλούτος στην οικονομία, στις επιχειρήσεις κτλ. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι, για παράδειγμα... Ίσως να θέλετε να πείτε ότι όλος αυτός ο πλούτος δεν θα πάει στις τσέπες των μισθωτών. Σε αυτό δεν έχετε θα δίκιο. Πάει στις τσέπες καταρχήν των επιχειρηματιών. Γιατί? Διότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι αυξήσεις που έχουν μετακυληθεί λόγω των αυξήσεων και του πληθωρισμού. Και το δεύτερο, η ενεργειακή κρίση που υφίστανται και υπόκεινται όλες οι επιχειρήσεις, μειώνουν το περιθώριο κέρδους που μπορούσαν να έχουν. Μάλιστα. Με 19 δις θα μπορούσαν να έχουν ένα αλφα επίπεδο εσόδων, καθαρών εσόδων, ας πούμε και προφόρων, να το δεχτώ εγώ αυτό, έτσι. Αλλά τώρα μόνο και μόνο με 300% αύξηση της ενέργειας, του ενεργειακού κόστους, καταλαβαίνετε ότι το έσοδο είναι αλφα μείον. Λοιπόν, για πείτε μας. Για να το τακτοποιήσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Και για να το ψηλαφίσουμε ουσιοδός. Λοιπόν, καταρχήν, όταν μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη, αγαπητοί μου, μιλάμε για ανάπτυξη πέραν του πληθωρισμού. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 7,7%, έχουμε βγάλει έξω τον πληθωρισμό. Άμα βάζαμε και τον πληθωρισμό, θα είμαστε στο 17% η αύξηση, έτσι. Άρα, αυτό το 7,7% που έβγαλε το δεύτερο τρίμηνο είναι καθαρή αύξηση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Προσέξτε το. Mm-hmm. Κάθε αύξηση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν αντίστοιχα είναι μία αύξηση στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Δηλαδή, οτιδήποτε βλέπετε σαν αύξηση των προϊόν είναι για κάποιους εισόδημα. Υπάρχει αυτή η ταυτότητα. Για ποιους τώρα είναι το εισόδημα? Είναι για τους εργαζόμενους, μισθωτούς δηλαδή, είναι για τους επιχειρηματίες, τους κατόχους κεφαλαίου και τους κατόχους γης ή κτημάτων ή οικοπαίδων ή κτηρίων. Όλα αυτά όμως είναι εισοδήματα που κάπου πάνε. Δεν χάνονται. Όταν ακούτε 1,7,7 αύξηση στο ΑΕΠ, αυτό είναι 7,7 αύξηση κάποιων εισοδημάτων. Θα μου πεις, είναι ισομερής αυτή η αύξηση των εισοδημάτων? Μπορεί ο κάθε ένας εργαζόμενος να δει στην τσέπη? Προφανώς του. Όχι. Όχι. Απ' την άλλη μεριά, όμως, το να γυρίζουμε και να λέμε ότι μας τρώει αυτές τις αυξήσεις ο πληθωρισμός, δεν ισχύει. Τον έχουμε βγάλει ήδη τον πληθωρισμό. Συν το άλλο, ότι αυτό η τεράστια αύξηση του κόστους της ενέργειας, που όντως μας επιβαρύνει βαριά, δεν αμφιβάλλω επουδενή, κοιτάξτε, συμπεριλαμβάνεται μέσα στον πληθωρισμό. Δηλαδή δεν είναι άλλος ο πληθωρισμός. Μπράβο, δεν είναι άλλος στον πληθωρισμό. Καλή αύξηση της ενέργειας. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι το πληρώνουμε δύο φορές. Φυσικά, ένας πληθωρισμός της τάξης του 8, του 9, του 10 και του παραπάνω που δυστυχώς θα φτάσουμε είναι ένας εξαντλητικά υψηλός πληθωρισμός. Αλλά αυτός περιλαμβάνει μέσα του την οδύνη του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Νόημα. Μία τρομερά δύσκολη περίοδος,
Αλλά από την άλλη μεριά, με σαφέστατες ενδείξεις ανθεκτικότητας της οικονομίας μας και πολύ καλών επιδόσεων. Θαύμα, όχι. Θεία μοίρα, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ορισμένες κινήσεις οι οποίες περνάνε πολύ συχνά κάτω από το ραντάρ, ορισμένες κινήσεις του οικονομικού επιτελείου, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, των φορολογικών συντελεστών. Εδώ όμως η αντιπολίτευση λέει ότι αυτά που εξήγηλε για να δώσει ο Μητσοτάκης είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης. Από πού και ως πού, όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν γίνει 67 μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές. Προσέξτε όμως, μπορεί να μειώνεται η επιβάρυνση του καθενός μας σε ποσοστό, αλλά αυτό αυξάνει τα έσοδα όταν βρίσκουν νέοι άνθρωποι δουλειά. Γιατί μία από τις μεγάλες επιτεύξεις είναι ότι μέσα σε αυτή την περίοδο της πανδημίας είχαμε και μία μείωση της ανεργίας κατά 6%. Όλοι αυτοί εργάζονται και συνάδελφοι. Γιατί είχαμε και επενδύσεις που ήταν από το εξωτερικό. Και επενδύσεις φυσικά που απορρόφησαν αυτή την εργασία, δημιούργησαν αυτές τις θέσεις εργασίας. Αλλά κοιτάξτε, τα έσοδα αυξάνονται γιατί έχεις και πιο πολλούς ανθρώπους που ευτυχώς εργάζονται. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς που εργάζονται, εργάζονται ευτυχώς και πάλι με καλύτερους μισθούς. Γιατί κοιτάξτε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η βάσιμη μέθοδος για να αυξηθούν οι αμοιβές των μισθωτών, να αυξηθούν οι μισθοί, μία είναι. Να αυξάνει τη ζήτηση για εργασία. Κάθε αλλά φορά δεν πρέπει να μειώνεται. Υπήρχε ζήτηση εργασίας, δεν υπήρχε προσφορά. Δεν υπήρχε... Αυτό, ναι. Αυτό είναι, ναι, κοιτάξτε, θα φτάσω αμέσως μετά υπήρχε σε αυτό. Προσφορά, αλλά, υπήρχε... Όχι, ζήτηση, ναι, ζήτηση υπήρχε, ναι, αλλά προσφορά. Ναι. Ναι. Όσο πιο πολύ ζητιέται σε μια χώρα εργασία, αυτό είναι η βασιλική, να το πούμε έτσι, οδός, στο να αυξηθούν οι αμοιβές των εργαζομένων. Το μόνο που μειώνει τη φτώχεια πραγματικά, έξω από μαγικά τρίκ, είναι αυτό. Να σε θέλουν να δουλέψεις. Και όσο πιο πολύ σε θέλουν να δουλέψεις... Εσύ να μην θέλεις να δουλέψεις. Και εδώ πέρα βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή τροχιά, με την έννοια ότι όλη αυτή η μείωση της ανεργίας δημιουργεί τις συνθήκες για βελτίωση των μισθών. Γιατί να μην κρυβόμαστε. Για ένα σύγχρονο πολίτη, και όπως και για έναν άνθρωπο που ασκεί οικονομική πολιτική με τα μυαλά του σωστά, το κρισιμότερο είναι να βελτιώνεται το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, των πολιτών και κυρίως των μισθωτών. Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των μισθών πηγαίνουν μαζί. Προσέξτε τώρα για να το πάμε και από την πλευρά της προσφοράς. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, φίλοι, θα διαπιστώσουμε στην ελληνική οικονομία ότι μας λείπουν εργατικά χέρια. Ήδη αρχίζουμε και το διαπιστώνουμε. Όχι μόνο εδώ, γενικότερα και στην Ευρώπη είναι αυτό. Στην Ευρώπη μπερδέψαν. Ναι, στην Ευρώπη έχουν πηγές. Έχουν πηγές για να αναπληρώσουν το εργατικό δυναμικό. Απλώς μπερδεύτηκαν με τον κόπο. Ναι. Σε εμάς όμως υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε εργαζόμενους. Μπράβο. Και κυρίως στις χώρες της Ευρώπης, στις υπόλοιπες, έχουν υψηλή ελκυστικότητα οι κοινωνίες τους. Δηλαδή το όνειρο ενός μετανάστη. Δεν είναι να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό το λάθος κάνουμε. Α, ναι. Το είναι να πάει. Α, είναι να πάνε βέβαια στην Ευρώπη. Και βέβαια. Στη Βόρεια Ευρώπη. Ναι, για χώρες πιο ανεπτυγμένες και για χώρες μεταξύ μας πιο φιλόξενες. Να μην κρυβόμαστε. Και εδώ πέρα βρισκόμαστε. Μην το βάλετε στοίχημα αυτό. Βρισκόμαστε σε μια αντίφαση σαν ελληνική κοινωνία. Απ' τη μια μεριά υπάρχουν εντονότατα μηνύματα από κάποιες κατηγορίες που λένε έξω οι κακοί μετανάστες, ακόμα και νόμιμοι να είναι έξω. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι υπάρχουν στενώσεις και λήψεις εργατικών χεριών σε πάρα πολλούς κλάδους που εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα ενταθούν. Πράγμα που τι θα σημαίνει αυτό? Αύξηση του κόστους παραγωγής και αύξηση των τιμών. Στη δεκαετία του 90 όμως που είχαμε ένα φαινόμενο έτσι αθρώας μετανάστευσης, τους ενσωματώσαμε και κυρίως από τη γειτονική Αλβανία. Ενσωματώνεις τους. Ναι, τέλος πάντων τους Τι εννοούμε ενσωματώσαμε? Από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος βρίσκει μια δουλειά σε μια κοινωνία, εργάζεται, παντρεύεται, κάνει παιδιά, τα στέλνει σχολείο, πηγαίνει διακοπές, είναι ενσωματωμένος. Ναι. Και ας φοράει και καπέλο κίτρινο. Μα όλοι ενσωματώνονται, όλοι ενσωματώνονται σε ένα κοινωνικό σύστημα και εργασιακό και πολιτιακό σύστημα από τη στιγμή που το ίδιο αυτό, ο χώρος που περιμένει την ενσωμάτωση δεν είναι εχθρικός.
Ακριβώς. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι είναι αντιφατικό όλο το σύστημα. Ακριβώς. Είμαστε οι πιο φιλόξενοι και οι πιο πονετικοί απέναντι στις μεταναστευτικές ροές, για παράδειγμα. Ναι. Σας θυμίζω πώς αντιμετωπίσαμε το πρώτο κύμα στο Αιγαίο, έτσι, όπου τα ρεπορτάζ ήταν ύμνη για την ελληνική φιλοξενία, για τον πόνο που νιώθαμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τις γιαγιάδες στις παραλίες που φροντίζαν τα μικρά παιδάκια κτλ. Και την, αμέσως μετά έχουμε τα φαινόμενα αυτά των εξτρεμιστικών, ας πούμε, θα έλεγα, μονάδων της χώρας, της κοινωνίας μας, οι οποίες, ας πούμε, έχουν δηλητηριάσει όλη τη θεωρία της φιλόξενης αυτής χώρας. Ναι. Εκεί πρέπει να είναι το μυστικό, γιατί και στη Γερμανία, αν πάτε, ή στη Γαλλία, για παράδειγμα, που γνωρίζετε πολύ καλά, οι μετανάστες, δεν είναι οι πλέον ευπρόσδεκτοι. Παρόλα αυτά, το γνωρίζετε, δεν υπάρχει... Το γνωρίζετε, μπορώ να το πω εγώ και για τους δυο σας από Γαλλία. Ναι, οπότε, εντάξει. Ναι. Ωραία. Είναι ναι. Αν ο κ. Βλάδος ήταν στο Παρίσι, εσύ ήσουν στη Λίλ. Ναι, είναι πιο κεντρικός, δεν μας νοιάζει. Εμείς είμαστε της Φλάνδρας, δεν έχουμε τέτοια... Ωραία χρόνια αυτά. Εμείς είμαστε Φλαμανδοί, εκεί είναι πολύ φράγκοι για μας. λοιπόν, λέω ότι ακριβώς... Λέτε, αγαπητέ, είναι κράτη τα οποία ξεχωρίζουν, ας πούμε, να το πω σκληρά, το ρατσισμό ή την ξενοφοβία από την αναγκαιότητα της εργασίας. Εμείς ακόμα είμαστε σε σύγχυση. Για παράδειγμα, μπερδεύουμε την ανάγκη εργατικού δυναμικού. Έβλεπα το καλοκαίρι ρεπορτάζ, ακόμα και για τη βοήθεια που χρειαζόταν η γεωργία μας. Μάλιστα. Έτσι. Η παραγωγή, η γεωργική παραγωγή. Και λέγανε τι θα φέρουμε τώρα τους μετανάστες. Ναι, λοιπόν, γιατί να μην τους φέρεις. Ναι, ναι. Για πείτε μας. Η άποψή μου είναι η εξής. Σωστές οι διαπιστώσεις. Η άποψή μου είναι η εξής. Καταρχήν, εγώ όπως δεν θέλω να γενικεύω για άλλους λαούς, έτσι δεν θέλω να γενικεύω και για τους Έλληνες. Ναι. Δεν θα τους έλεγα τους Έλληνες όλους ούτε ότι είναι φιλόξενοι, ούτε ότι είναι τεμπέληδες. Το ζήτημα είναι ότι όντως σαν κοινωνία όμως μία μικρή σύγχυση την έχουμε. Απ' τη μια μεριά θέλουμε να εμφανιζόμαστε ως κοινωνία, λέω, στα λόγια φιλόξενοι. Κατά βάθος δεν είμαστε ιδιαίτερα φιλόξενη κοινωνία. Είμαστε μια κοινωνία που σε πολλά σημεία της είναι φοβική και αντιφατική. Ενώ ξέρουμε να αγκαλιάζουμε, για παράδειγμα, καλούς αθλητές που είναι γόνοι μεταναστών, τους λατρεύουμε. Αν είστε, είδατε, βλέπω και σχόλια ακόμα και για αυτούς. Ναι. Ναι, αλλά υπάρχει αυτό το μεικτό. Εγώ όμως σαν οικονομολόγος το βλέπω. Εγώ το βλέπω σαν οικονομολόγος και σαν πολίτης Ευρωπαίος. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία θα αδυνατήσει αν δεν βρούμε πιο σύγχρονους, πιο έξυπνους τρόπους, έτσι ώστε όσους θέλουν να ζήσουν νόμιμα, νόμιμους μετανάστες στην Ελλάδα, αν δεν μπορέσουμε να τους ενσωματώσουμε αποτελεσματικά. Όσο δηλαδή συνεχίζεται αυτή η εναλλαγή του άσπρου και του μαύρου, του άσπρου που λέει τα πάντα ελεύθερα, χωρίς έλεγχο, χωρίς όρια, χωρίς σύνορα, και από την άλλη μεριά το μαύρο, όποιος δεν είναι γηγενής πρέπει να τον καίμε, αυτά πρέπει να φύγουν. Σωστό. Και εδώ πρέπει να μπει ένα πλαίσιο. Είμαστε σε μια περίοδο δυστυχώς όπου σε όλη την Ευρώπη αυτό το μαύρο ξαναγυρνά σε πολύ έντονο. Ναι, και έβλεπα σήμερα τις δηλώσεις της Ιταλίδας αυτής της υποψηφίας. Α, ναι, της. Ναι. Η οποία είναι... Ναι. Και το άσχημο, βέβαια, δεν ξέρω να το μάθατε, και τα αποτελέσματα στη Σουηδία ανέδειξαν Σωστό. Μεγάλη αύξηση της δύναμης και το ακροδεξιόδημα. Λοιπόν, αυτά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αγαπητοί μου, προδιαγεγραμμένα. Το περιμένει σε συνθήκες κρίσης ο λαϊκισμός και ο ακροδεξιός και ο ακροαριστερός, γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα άκρο. Αυτά τα δύο άκρα στην Ευρώπη θα δυναμώσουν εξαιτίας της κρίσης. Mm-hmm. Και εδώ πέρα θα δούμε ποιες είναι οι αντοχές της πραγματικής δημοκρατίας μας. Έτσι. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε μετά το... Ξέρετε, ξαναγυρνάμε πάλι σε αυτή την αγωνία που υπήρχε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αυτή, ναι, είναι, ναι, αυτή είναι, ναι, η τραγωδία της Ευρώπης. Και χωρίς, ναι, να έχουμε καμία βεβαιότητα για οριστικές νίκες. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας επισημάνω είναι ότι πολλοί κάνανε το λάθος, ειδικά στο ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής, να μιλάνε είτε για εύκολες νίκες από τη μία πλευρά, είτε για εύκολες νίκες από την άλλη πλευρά. Α. Ούτε το ένα θα συμβεί, ούτε το άλλο. Έχουμε βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία, να συμβαίνει. Έτσι, μα, ναι. Συγγνώμη, σε ένα πόλεμο γενικότερα είναι το τέντομα και θα κρατήσει σε βάθος χρόνο ακόμα και αύριο να λέγαμε ότι ο πόλεμος σταματάει. Ναι. Λοιπόν, να ξαναπάρει η οικονομική μηχανή όλου του κόσμου και της Ευρώπης μπροστά χωρίς έντονο πληθωρισμό θα πάρει χρόνο. Κατάλαβα. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Πριν κλείσουμε όμως, πείτε μας για το βιβλίο πότε θα είναι έτοιμο. Ναι, καταρχήν πριν από 15 μέρες βγήκε το βιβλίο το οποίο ονομάζεται Φιλοδοξίες Ανάπτυξης. Αχα. Που στην ουσία έρχεται να ταιριάξει, αγαπητέ κύριε Ρίκο, με τα αποτελέσματα που βλέπουμε και σήμερα στους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Όταν γραφόταν μου έλεγαν μέσα σε αυτή την πανδημία και μέσα στον πόλεμο που έρχεται εσύ σκέφτεσαι για Φιλοδοξίες Ανάπτυξης, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε βάσιμα. Ξέρετε, δεν είμαι ο γλυκερός άνθρωπος που τα βλέπει όλα στρωμένα με ζάχαρη, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη σε έναν μελετητή για το ποια είναι η ελληνική οικονομία και πού πηγαίνει. Έχουμε τις παθογένειές μας, έχουμε τα στραβά μας. Σε ορισμένους τομείς δεν βελτιωνόμαστε όσο γρήγορα θα μπορούσαμε, αλλά είμαστε μια οικονομία που έχει μπροστά της πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αρκεί να διατηρήσουμε το ρεαλισμό μας, την υπομονή μας και την ευστοχία μας στην πολιτική. Mm-hmm. Και βέβαια δεν θέλω να το αναλύσω περισσότερο. Λοιπόν, σε άλλη κουβέντα αυτό. Σε άλλη συζήτηση. Το εγγράφω στην ημερήσια διάταξη. Θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στην επόμενη συνάντηση για να παρουσιάσουμε και το βιβλίο. Και βέβαια, να το παρουσιάσουμε. Βέβαια. Αλλά ήταν. Μπορείτε καταρχήν οποιοδήποτε από τους φίλους που παρωθούν την εκπομπή μπορεί να το παραγγείλει. Είναι από τις εκδόσεις Κριτική Φιλοδοξίες Ανάπτυξης στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του. Σε δύο μέρες θα το έχει στα χέρια του. Ωραία, το δούμε κιόλας. Τι έλεγες, Ηλία? Λέω, είναι τυχερός ως καθηγητής και συγγραφέας. Διότι είναι ένας πόλεμος και απανωτές κρίσεις. Ξέρεις, και βάζουν λιθαράκι ανάπτυξη. Γιατί παλιά μου έλεγε ένας καθηγητής μου ότι καμία ανάπτυξη δεν έρχεται όσο δεν υφίσταται πόλεμο. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καμιά φορά επιταχύνει τις εξελίξεις. Βέβαια. Ρόλος επιταχυντού. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ, ναι, και πάντοτε χαίρομαι να σας ακούω και να σας βλέπω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Χαιρετίζουμε τα συγκέντρια. Καλό βράδυ. Λοιπόν.